ήταν οι ασκήσεις αυτοβελτίωσης που μου κάνει ο Όθων. Και είναι αυτοβελτίωση να χαζογελάτε με τις κριάδες του κυρίου Τζικακόλια, τον οποίο, αν θυμάμαι καλά, δεν προσλάβαμε για γέλο τοπιό. Τηλεοπτικά σε απολαμβάνουμε με την επιστροφή του καφέ. Είναι ωραίο ότι αρέσει πολύ, ότι υπάρχει λόγος που έγινε. Δεν ήμουν θετικός στο να γίνει, γιατί δεν είμαι υπέρ του reunion. Το φοβόμουν. Έλεγα τώρα πώς θα είμαστε, είχαμε χαθεί περισσότεροι. Αλλά έγινε κάτι σαν μεταφυσικό, ρε παιδί μου. Σαν να σταματήσαμε τον Ιούνιο και να αρχίσαμε τον Οκτώβρη. Το χαμηλοβλεπούσα, ξέχνα το πουλό που λεκίνει στα βρούνα, δεν υπάρχει πια. Τώρα κοιτάζει τους ανθρώπους στα μάτια. Ο ρόλος σου στο καφέ ήταν κατεξοχήν ο ρόλος του γραμματικού. Δικός μου ο ρόλος γράφτηκε για μένα. Δηλαδή, μου το έλεγε η Άννα ότι είπαν, ρε παιδί μου, να γράψουμε ένα ρόλο για τον Περικλή. Δηλαδή, να έρθω 4-5 επεισόδια και να φύγω. Αλλά άρεσε, λύθιμα, μου λέει ο Χάρης, ήταν σαν να το έχεις όπως το φανταστήκαμε. Μα τι λαβές έδωσα, επειδή με συνόδευσε στα εγγένεια ένα συνεργάτης μου. Και γραφτεί ότι θα υπάρξει μεταβολή ως προς την προβολή της σειράς. Τίποτα δεν είναι σίγουρο ακόμα. Και νομίζω ότι είχαν πει ότι θα είναι και 2 φορές τη βδομάδα, αλλά τώρα μας είπαν κάτι άλλο. Έχει βαστίξει καλά νούμερα απέναντι του MasterChef. Εμένα δεν με στενοχωρεί. Θα με στενοχώρησε άμα ήταν σειρά απέναντι. Γιατί θα έλεγα κάποιοι κάνουν κάτι καλύτερο από εμάς ή αρέσουν περισσότερο από εμάς. Με ανησυχεί όμως. Με ανησυχεί γιατί τα κανάλια είναι επιχειρήσεις. Αν δουν ότι το χρήμα το φέρνει τον Ντολμαδάκη, γιατί τώρα μας νικάει τον Ντολμαδάκη, μπορεί να επενδύσουν εκεί. Τώρα το ότι με νικάει τον Ντολμαδάκη, δεν με κάνει και χαρούμενο. Γιατί το λέτε αυτό? Αντιθέτως, στρέφουμε αμοιβαία εκτίμηση. Τι εκτρέφουμε? Βόδια! Και μάλιστα παραγγέλλοντας και κίτσο. Πώς βλέπεις όλες τις εξελίξεις σχετικά με το κορονοϊό και τα θέατρα? Μ' ανησυχεί. Πολλοί το έχουν λάβει ως αφορμή για να κατεβάσουν παραστάσεις χωρίς καμία υποχρέωση. Μετάφραση και διασκευή μη μισδενήσει.